Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ την Οργανωτική Επιτροπή και ιδιαίτερα το Προεδρείο για την πολύ τιμητική πρόσκληση σε αυτή την ξεχωριστή εκπαιδευτική κάθε χρόνο συνάντηση. Είναι μεγάλη τιμή για μένα που ένα μέλος του Προεδρείου σήμερα είναι ο δάσκαλός μου, ο καθηγητής ο κύριος Δουράκης, δάσκαλος τόσο στην επιστήμη όσο και στη ζωή, και για μένα η ζωή έχει μάλλον μεγαλύτερη σημασία. Είναι ξεχωριστή χαρά και νιώθω συγκίνηση ιδιαίτερη. Η απαραίτητη διαφάνεια της δήλωσης σύγκρουσης συμφερόντων, η μη αλκοολική νόσος του ύπατος, περιλαμβάνει ένα φάσμα μεταβολών οι οποίες συμβαίνουν στο υπατικό παρένχυμα και διέρχονται από την απλή στεάτωση του υπατικού παρενχύματος στην διήθησή του σε ποσοστό πάνω από 5% από λιπόδι ιστό, στην ανάπτυξη φλεγμονώδους αντίδρασης στο υπατικό παρένχυμα, ίνωσης και προϊούσα εξέλιξη αυτής σε κύρωση ύπατος ή και παράλληλη ανάπτυξη υπατοκυταρικού καρκίνου. Και βέβαια ορίζεται μετά τον αποκλεισμό άλλων αιτιών της πραγίας του υπατικού παρεχήματος και αφού αποκλειστεί η βαριά κατανάλωση εθυλικής αλκοόλης πάνω από 30 γραμμάρια για τους άντρες, πάνω από 20 γραμμάρια για τις γυναίκες. Κεντρικός πυρήνας στην ανάπτυξη μη αλκοολικής λιπόδους νόσου του ύπατος είναι η παχυσαρκία, ένα κομμάτι του παζλ του μεταβολικού συνδρόμου. Και καταλαβαίνουμε περισσότερο το μέγεθος του προβλήματος αν δούμε αυτή την καμπύλη, τον κόδωνα ουσιαστικά της παχυσαρκίας, ο οποίος μετακινείται όλο και περισσότερο προς τα δεξιά, πράγμα που δείχνει ότι όλο και περισσότεροι συνάνθρωποι μας εντάσσονται σε αυτό το φάσμα και ανάμεσα σε αυτούς βρίσκονται και πάρα πολλά παιδιά. Υπολογίζεται πάνω από το 30% των παιδιών στην ελληνική επικράτεια είναι παχύσαρκα. Ένας στους τέσσερις παγκοσμίως πάσχει από μη αλκοολική λιπόδη νόσο του ύπατος και δεδομένα φαίνονται στη διαφάνεια καταγραφές από διάφορες περιοχές του πλανήτη, ενώ όσον αφορά τη μη αλκοολική στεατοϋπατήτιδα, δηλαδή την παράλληλη παρουσία φλεγμονής στο υπατικό παρένχυμα, δύσκολα μπορεί να υπολογιστεί ο επιπολασμός, δεδομένου ότι απαιτούνται παθολογανατομικές αναλύσεις και υλικά και υπολογίζεται χοντρικά μεταξύ 1,5% και 7%. Φαίνεται λοιπόν ότι ο επιπολασμός της μη αλκοολικής νόσης του ύπατος ακολουθεί μια παράλληλη πορεία με αυτή της παχυσαρκίας. Και δείχνω ενδεικτικά ορισμένες μελέτες αναφοράς 46% μη αλκοολική νόσος του ύπατος μεταξύ των ασθενών οι οποίοι μελετώνται υποειρηχογραφικά αφορά το 94% παχυσάρκων ασθενών στη μελέτη Διόνυσος ή ακόμη και το 3 έως 16% μεταξύ ζώντων δοτών υπατικού μοσχεύματος τουλάχιστον όσον αφορά την Ευρώπη. Ίσως λοιπόν οι πατολόγοι που εκτιμούν αυτό το φαινόμενο, δεδομένου ότι οι πιο σοβαρές περιπτώσεις, η κορυφή του παγόβουνου φτάνει σε αυτούς, αλλά δεν αναλογίζονται σε μεγάλο βαθμό την ευρεία του βάση, η οποία περιλαμβάνει παχυσάρκους περισσότερο από 1 δισεκατομμύριο παγκοσμίως, περισσότερο από 380 εκατομμύρια ασθενείς με ζαχαρώδη διαβήτη, το οποίο υπολογίζεται ότι θα ακολουθήσει αυξητική πορεία στα επόμενα χρόνια και ίσως το 2030 να υπερβεί τα 550 εκατομμύρια. Άρα η διάσταση του προβλήματος είναι ιδιαίτερα σημαντική, πρέπει να τη λαμβάνουμε υπόψη μας. Και βέβαια η κλινική πορεία της μη αλκοολικής νόσης του ύπατος είναι σύνθετη, δεδομένου ότι περιλαμβάνει αφενός μεν μια περιβαλλοντική συνιστόσα, σχήματα συμπεριφοράς τα οποία ακολουθούμε στην καθημερινότητά μας, περισσότερο καθόμαστε στον καναπέ, περισσότερο έχουμε αγκαλιά το κομπιούτερ ή το κομπιουτεράκι της τηλεόρασης, σχήματα διαιτητικά τα οποία υιοθετούμε είτε στην καθημερινότητά μας είτε στην οικογενειακή μας ζωή, ενώ από την άλλη πλευρά
περιλαμβάνει το γενετικό παράγοντα, έχουν ταυτοποιηθεί γονίδια τα οποία πλέον σε πολλές χώρες του κόσμου είναι διαθέσιμα σε εμπορικά kit και μπορούν να προσδιοριστούν. Σε έναν ασθενή λοιπόν με κεντρικού τύπου παχυσαρκία πυροδοτείται αντίσταση στην ισουλίνη και μέσω αυτού του μηχανισμού μία αλκοολική νόσος του ύπατος, ενώ παράλληλα εκφράσεις όπως υπέρταση, υπερουρχαιμία, δυσλιπιδεμία, υπερτριγλυκεριδεμία, καρδιακιακή νόσος ή και θρομβοφιλική συνιστόσα. Μάλλον στο υπατικό παρένχυμα φαίνεται ότι συμβαίνουν βαθιές μεταβολές, οι οποίες σημειώνονται σε αυτόν τον καταράκτη που συμβαίνει στο υπατικό παρένχυμα με αστερίσκο, που έχουν ως τελικό αποτέλεσμα λιποτοξικότητα, μυτοχονδριακή βλάβη, οξυδοτικό στέρς, νέκρωση και απόπτωση των υπατοκυττάρων. Πιθανόν λοιπόν η μη αλκοολική νόσος του ύπατος να αποτελεί μια δυσπραγία συνεννόησης, μια συνεννοησία μεταξύ βακτηριακής χλωρίδας του παχαίους εντέρου και παγκρέατος ή και ύπατος ή και λιπόδους ιστού. Και αν αυτό συμβαίνει, τότε στην παθογένεση της ίνωσης στο υπατικό παρένχυμα φαίνεται ότι κεντρικό ρόλο παίζει η αντίσταση στην ισουλίνη, αλλά από την άλλη πλευρά πυροδοτούνται φλεγμονώδεις μεσοβελαβητές ή προφλεγμονώδεις κυτοκίνες με τελικό αποτέλεσμα την κινητοποίηση των αστεροειδών κυττάρων, του κυττάρων ήτο και εναπόθεση εινόδου συνδετικού ιστού στο υπατικό παρένχυμα ενός ιστού δεύτερης ποιότητας που πρακτικά το καταστρέφει. Ίσως λοιπόν η ίνωση, η εινογένεση στην μη αλκοολική στεατοϋπατίτιδα θα πρέπει να γίνει αντιληπτή σαν πολλαπλά hits, χτυπήματα με ικανοποιητικό εύρος, τα οποία συμβαίνουν διαχρονικά στην πορεία της ζωής του ασθενούς με τελικό αποτέλεσμα την ίνωση του παρεχήματος, την κύρωση του ύπατος και την προϊούσα εξέλιξη αυτής ακόμη και στην ανάπτυξη υπατοκυταρικού καρκινώματος. Επομένως, κύριος παράγων ο οποίος συνεισφέρει στη θνητότητα σε ασθενείς με μη αλκοολική στεατοϋπατίτιδα είναι η ίνωση του υπατικού παρενχύματος και αυτό επιβεβαιώνεται από πολλές μελέτες. Βλέπετε χαρακτηριστικά σε αυτήν ασθενείς με στεατοϋπατίτιδα ουσιαστικά εξελίσσονται σε ένα ποσοστό, εξελίσσουν την ίνωση στο υπατικό παρέχημα σε ένα ποσοστό της τάξης του 40% και μάλιστα ασθενείς με πιο βαριά υποκείμενη υπατική βλάβη την εξελίσσουν ταχύτερα. Το ίδιο επιβεβαιώνουν και μεταναλύσεις. Σε αυτήν συμμετείχαν 11 μελέτες με συνδυασμένες βιοψίες ύπατος, οι οποίες απήχαν χρονικά μεταξύ τους, στην οποία επιβεβαιώνεται ότι το 35 με 39% των περιπτώσεων εξελίσσει την ίνωση στο υπατικό παρένχυμα διαχρονικά. Όμως, η μη αλκοολική λιπόδης νόσου του ύπατος από μόνη της δεν συνεισφέρει στη θνητότητα, συνεισφέρει όμως την εμφάνιση κλινικών συμβαμάτων και αυτό συγκρατήστε το και μάλιστα η κλινική πορεία αυτών των συμβαμάτων ποικίλει ανάλογα με το υποκείμενο στάδιο της υπατικής νόσου και στα αρχικά στάδια μπορεί να αφορά καρδιαγιακά κυρίως συμβάματα ή εξωυπατικές κακοήθειες. Αναφέρω χαρακτηριστικά σε όλους γνωστό το νεόπλασμα του παχαίους εντέρου, υπατοκυταρικό καρκίνωμα και σε απότερα στάδια τη ρήξη της υπατικής αντιρρόπησης, υπατικές κυρίως εκδηλώσεις, ρήξη υπατικής αντιρρόπησης, υπατοκυταρικό καρκίνωμα ή να καθοδηγήσει τον ίδιο ασθενή στο χειρουργικό τραπέζι προκειμένου να υποβληθεί σε μεταμόσχευση ύπατος. Φαίνεται λοιπόν ότι ο υποκείμενος ζαχαρώδης διαβήτης
όσον αφορά τουλάχιστον αυτές τις δύο καταγραφές που περιγράφονται στη διαφάνεια, συνεισφέρει, είναι αποτελεί προρητικό δείχτη της εξέλιξης της σύνωσης στο υπατικό παρένχυμα. Και ασφαλώς υπογραμμίστηκε και προηγουμένως ότι η μη αλκοολική νόσος του ύπατος δεν παράγει θνητότητα, αποτελεί όμως και συνεισφέρει στην υποκείμενη θνητότητα λόγω πολλαπλών αιτίων καρδιαγγειακών, μη υπατικών καρκίνων ή ακόμη και υπατικών προβλημάτων. Προσέξτε όμως μερικά από τα νούμερα τα οποία φαίνονται σε αυτή τη διαφάνεια. Ένα ποσοστό ασθενών, 8% έως 13% των περιπτώσεων, εξελίσσει την υπατική ίνωση, την υπατική ίνωση, ταχαίως, ταχύτερα από τους άλλους, προς οξυμότερα στάδια, στην κύρωση του ύπατος και ό,τι αυτό το πράγμα συνεπάγεται. Είναι καθήκον λοιπόν του κλινικού να υπογραμμίσει αυτούς τους ασθενείς, να τους επισημάνει, να τους αναδείξει και να πάρει κατάλληλα μέτρα. Είπαμε να σταθούμε και λίγο στη συμπτωματολογία. Οι ασθενείς αυτοί κατά κανόνα δεν είναι συμπτωματικοί. Συχνά εμφανίζουν ένα αίσθημα κόπωσης. Συχνά αναδεικνύεται στα πλαίσια ενός ελέγχου ρουτίνας μια διαταραχή της υπατικής βιοχημείας ή περιχογραφικά αυτό το φωτεινό ύπαρ το οποίο αναδεικνύεται στις εικόνες υπό το υπερηχογράφημα. Ή ακόμη και περιστασιακά να αναδειχθεί μια υπατομεγαλία την οποία αναγκαστούμε να διερευνήσουμε. Και προς χάρη της διερεύνησης θα πρέπει να σταλεί όλος αυτός ο έλεγχος. Στέκομαι ιδιαίτερα σε αυτό το κομμάτι, αυτοαντισώματα. Στέλνουμε αυτοαντισώματα σε αυτούς τους ασθενείς και απευθύνουμε κυρίως προς τους εργαστηριακούς οι οποίοι συχνά δυσανασχετούν. Αποκλείουμε υιογενείς υπατήτηδες, αποκλείουμε κοιλιοκάκι, στέλνουμε ανοσοσφαιρίνες, μπορεί να στείλουμε χαλκό, μπορεί να στείλουμε φεριτίνη. Είναι απαιτητικός έλεγχος ο οποίος επιβάλλεται και αυτό γιατί στη διαφορική διάγνωση της μη αλκοολικής νόσου του ύπατος περιλαμβάνονται όλα αυτά. Και τα φάρμακα μπορούν να συνεισφέρουν και η υπατήτηδα ΣΕ που προαναφέρθηκε η Μαρία προηγουμένως μπορεί να συνεισφέρει, ιδιαίτερα ο γονότυπος 3 του ιού, είναι ιδιαίτερα στεατογόνος, αιμοχρωμάτωση, αυτοάνωση νόσος, αυτοάνωση υπατήτηδα, κοιλιοκάκι, νόσος Γουίλσον, υποθυροειδισμός και άλλα γενετικά σύνδρομα τα οποία είναι ιδιαίτερα σπάνια. Ενώ ο κλινικός δεν θα πρέπει να ξεχνά ότι υπάρχει ισχυρή πλέον συσχέτιση μεταξύ μη αλκοολικής νόσου του ύπατος και καρδιαγγειακών συμβαμάτων, αριθμιογόνων συμβαμάτων ή ακόμη και χρόνιας νεφρικής νόσου. Στέκομαι σε αυτό, αφορά περισσότερο τους κλινικούς. Σε περισσότερο από το 50% των περιπτώσεων, ασθενείς με μη αλκοολική λιπόδη νόσο του ύπατος εμφανίζουν φυσιολογική υπατική βιοχημεία. Και μάλιστα, όπως βλέπετε στη διαφάνεια, 80% από αυτούς τους ασθενείς με λιπόδη νόσο του ύπατος και πάνω από το 50% αυτών με στεατοϋπατήτιδα, δηλαδή με φλεγμονή στο υπατικό παρένχυμα. Και από την άλλη πλευρά, διαταραχή της υπατικής βιοχημείας δεν συνδέεται με την υποκείμενη ίνωση στο υπατικό παρένχυμα, ούτε μπορεί να αποτελέσει προρητικό δείχτη της εξέλιξης της ίνωσης σε αυτό. Και αυτό επιβεβαιώνεται από μελέτες ήδη από το 2003 και βλέπετε τόσο ο βαθμός της λίπωσης στο υπατικό παρένχυμα, όσο και το στάδιο της ίνωσης είναι παρόμοια τόσο σε ασθενείς με φυσιολογικές όσο και σε ασθενείς με πέραν του φυσιολογικού εύρους αμινοτρασφεράσεις. Γίνεται όμως μια προσπάθεια διεθνώς να στανταριστούν μη επεμβατικοί δείκτες ίνωσης και αξιολόγησης αυτών των ασθενών, ούτως ώστε να μπορούν αυτές οι ομάδες των ασθενών να διαστρωματωθούν κατάλληλα. Στέκομαι σε αυτό το FIB4 και στο NAB Fibrosis Score
είναι σκορ τα οποία μπορούμε να τα βρούμε εύκολα μέσω του ίντερνετ, να κάνουμε τον αντίστοιχο υπολογισμό, ενώ μάλλον προχωρημένες τεχνικές όπως η ελαστογραφία ύπατος, το άρφι, οι μαγνητικές τομογραφίες αξιολόγησης του λίπους και ποσοτικοποίησης του λίπους στο υπατικό παρένχυμα μάλλον αφορούν τριτοβάθμια ή τεταρτοβάθμια κέντρα. Και φαίνεται ότι αυτά τα δύο σκορ αποδίδουν μάλιστα ιδιαίτερα στο να αποκλείσουν προχωρημένη ίνωση στο υπατικό παρένχυμα, κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί είπαμε ότι ο υπατολόγος θα δει την κορυφή του παγόβουνου. Μόνο βαριά, σοβαρά περιστατικά τελικώς θα παραπευθούν σε αυτόν. Και πιθανόν στην ορθή διαστρωμάτωση συνεισφέρει σημαντικά η απεικόνηση. Με τον απλό υπέρηχο έχει μια ευαισθησία της τάξεως του 96% να αναδείξει λίπος στο υπατικό παρένχυμα και μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην ορθή ταξινόμηση αυτών των ασθενών. Όμως η βιοψία ύπατος παραμένει το gold standard. Γιατί μπορεί να επιβεβαιώσει τη διάγνωση, να αποκνήσει εναλλακτικά ή δευτεροπαθή αίτια παθολογία στο υπατικό παρένχυμα, να σταδιοποιήσει την νόσο, αλλά και να ταξινομήσει τους ασθενείς σε κίνδυνο να εξελίξουν την ίνωση σε πιο όψιμα στάδια. Μια χαρακτηριστική εικόνα, βλέπουμε τη μορφολογία του υπατικού παρενχύματος, χαρακτηριστικές μπαλίτσες με λίπος, οι οποίες μπορεί να συγχωνεύονται σε μεγαλύτερα φυσαλιδώδη τμήματα, ίνωση στο υπατικό παρένχυμα, αυτό το μπλε, ή ακόμη και λοβιώδη, φλεγμονώδη αντίδραση στο υπατικό παρένχυμα. Και ασφαλώς η προσέγγιση αυτών των ασθενών πρέπει να είναι πολυπαραγωγική, ίσως θα πρέπει να συμμετέχει ο ενδοκρινολόγος, ο διαβητολόγος, ο διαιτολόγος, ο υπατολόγος. Είναι πολυπαραγωγική αυτή η προσέγγιση. Μάλλον ο κλινικός θα πρέπει να αφιερώνει πολύ περισσότερο χρόνο στη διαχείριση αυτών των ασθενών, δεδομένου ότι ο ασθενής δεν είναι δεκτικός εύκολα σε μη φαρμακευτικού τύπου παρεμβάσεις, αλλά και ο ίδιος ο κλινικός δεν είναι ιδιαίτερα εκπαιδευμένος στο να προσφέρει στον ασθενή του μια τέτοια μη φαρμακευτικού παρέμβαση, τύπου παρέμβαση, δεδομένου ότι ο άξονας της θεραπείας στην μη αλκοολική νόσο του ύπατος είναι η τροποποίηση του μοντέλου της ζωής μας. Και αυτό ξεκινά από την απώλεια του σωματικού βάρους. Φαίνεται ότι η απώλεια πάνω από 10% του σωματικού μας βάρους έχει ως αποτέλεσμα την υποστροφή της ίνωσης σε περισσότερο από το 45% των περιπτώσεων, άρα και μείωση της φλεγμονώδουας αντίδρασης, κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται και από πρόσφατες μελέτες, απώλεια πάνω από 10% του σωματικού βάρους έχει σημαντικές επιπτώσεις με μείωση και υποστροφή της ίνωσης στο 81% των ασθενών που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη μελέτη, ενώ άλλο ένα σημαντικό ποσοστό σταθεροποιεί τη βλάβη στο υπατικό παρένχυμα. Μια σειρά από προϊόντα, από μόρια, δοκιμάζονται πλέον με συγκεκριμένη στόχευση. Δεν θα σταθούμε σε αυτά. 4 απλώς θυμηθείτε από τα μόρια αυτά βρίσκονται σε φάση 3 μελέτης, δηλαδή λίγο πριν της διάθεσης στην κοινότητα. Όμως, επί του παρόντος, συγκεκριμένες θεραπείες δεν υπάρχουν. Δείτε τι συμβαίνει διεθνώς και δείτε τα φάρμακα σε φάση 3 μελέτες στοχεύουν συγκεκριμένα στάδια της φυσικής ιστορίας της μη αλκοολικής νόσου του ύπαρος. Στεκόμαστε όμως σε συγκεκριμένα τα οποία χρησιμοποιούμε και εμείς στην κλινική πράξη, μετφορμίνη,
δεν προτείνεται. Φαίνεται όμως ότι μάλλον συνεισφέρει και στην απώλεια του σωματικού βάρους, πυογλυδαζόνη, μάλλον βοηθά στην υποστροφή της ίνωσης στο υπατικό παρένχυμα, έχει θέση λιραγλουτίδη, GLP-1 ανάλογο, και μάλλον θα έχει θέση και στο μέλλον σε συνδυασμένες θεραπευτικές παρεμβάσεις, ενώ αμφισβητούμενα είναι τα στοιχεία τα οποία προκύπτουν από τη βιβλιογραφία όσον αφορά τη βιταμίνη Ε. Θυμίζω απλώς ότι δόσεις πάνω από 800 διεθνείς μονάδες όσον αφορά τη βιταμίνη Ε συνδέονται με αύξηση της πιθανότητας ανάπτυξης καρκίνου του προστάτη ή αιμορραγικών εγκεφαλικών επεισοδίων, ενώ όσον αφορά την πυογλυδαζόλη, αυτό το οποίο φοβόμαστε είναι η κατακράτηση υγρών, η αύξηση του σωματικού βάρους, η συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια με την οποία έχει συσχετιστεί ή οστεοπόρωση, και φαίνεται ότι μάλλον αντικρουόμενα είναι τα αποτελέσματα μελετών όσον αφορά την ανάπτυξη καρκίνου της ουροδόχου κύστεως. Η βαριατρική χειρουργική μπορεί να συνεισφέρει σε παχύσαρκους ασθενείς με BMI πάνω από 40 ή BMI πάνω από 35 και πολλαπλάση παραμαρτούντα προβλήματα υγείας, και μάλιστα αυτό τεκμηριώνεται. Βλέπετε ένα χρόνο μετά από βαριατρική παρέμβαση υποστροφή της ίνωσης σχεδόν στο 34% των περιπτώσεων και μείωση της φλεγμονώδους αντίδρασης στο 85% των περιπτώσεων, παρόμοια δεδομένα και από μια άλλη μελέτη. Τουλάχιστον λοιπόν συμπερασματικά, η μη αλκοολική λιπόδης νόσος του ύπατος είναι μια δυναμική πορεία, τουλάχιστον στα αρχικά της στάδια. Απαιτούνται πολλαπλά χτυπήματα με ικανοποιητικό εύρος, με ικανοποιητική διαχρονική πορεία, ενώ στα οψιμότερα στάδια μάλλον παρεμβάσεις του τύπου των διαιτητικών ή της τροποποίησης του τρόπου της ζωής δεν φτάνουν. Απαιτούνται φάρμακα τα οποία να δουλεύουν στην εναπόθεση εινώδης συνδετικού ιστού στο υπατικό παρένχυμα και να αναστρέφουν την εξέλιξη σε οψιμότερες πορείες. Ευχαριστώ πολύ για την υπομονή και την προσοχή σας. Κύριε καθηγητά μου, έχουμε πολύ λίγο χρόνο για ερωτήσεις. Να ρωτήσω όμως εγώ όλους σας κάτι. Είναι θέμα να αλλάξουμε τα επίπεδα των εξαμηνασών? Νομίζω ότι γίνεται μεγάλη προσπάθεια από τη διεθνή κοινότητα. Μάλλον έχουν αλλάξει ήδη. Είναι χαμηλότερα. Απευθυνόμαστε περίπου στο όριο των 20. Πάνω από 20 μάλλον σημαίνει πολλά πράγματα. Αυτά για όλους ή για εκείνους που είναι υπέρβαροι? Για όλους. Τα διάφορα στρελάνε. Τι λες, Πιέρο? Όταν μιλάμε για ένα νόσημα που αφορά το μισό πληθυσμό, καταλαβαίνετε ότι είναι φυσιολογικό. Τι είναι φυσιολογικό και τι παθολογικό, είναι δύσκολο να το εκτιμήσεις. Γι' αυτό και λέμε τώρα με βάση τα ισχύοντα ότι μέχρι 40 μονάδες, ας πούμε, είναι φυσιολογικές τρασαμινάσεις. Οι μισοί από αυτούς έχουν αυξημένες τρασαμινάσεις γιατί έχουν στεατοϊπατήτητα. Συνεπώς είναι πολύ δύσκολο να εκτιμηθείτε ότι είναι φυσιολογικό και παθολογικό. Αλλά και να μην πάρουμε τις τρασαμινάσεις, το νόσημα αυτό μπορεί να υποκρύπτει κύρωση χωρίς να έχει τρασαμινάσεις. Συνεπώς, μιλάμε για κάτι που δεν έχουμε βιοδείκτη. Είναι κάτι το οποίο υπάρχει κοντά μας. Είναι η συχνότερη υπατική νόσος τώρα που δεν υπάρχουν πια υπατήτητες Β και Σ. Τις πολεμάμε με δραστικά φάρμακα. Είναι κάτι το οποίο θα το έχουμε για πάντα, για πολλές δεκαετίες. Είναι κάτι που συνδυάζεται με άλλα νοσήματα, καρδιαγγειακά, σαχαροδιαβήτη. Όλοι οι σαχαροδιαβητικοί τύπου 2 έχουν και αυτό το νόσημα. Όλοι οι ασθενείς με αθυρωματική νόσο έχουν και αυτό το νόσημα. Συνεπώς μιλάμε για πολύ μεγάλες ομάδες πληθυσμών και δεν ξέρουμε τι θα τους κάνουμε. Κοιλιακή παχυσαρκία. Αυτό είναι το κακό. Η κοιλιακή παχυσαρκία. Πώς θα χτυπηθεί η κοιλιακή παχυσαρκία? Προχωρήσουμε. Καλέσουμε στο βήμα την κυρία Γελαδάρη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σεβαστιανέ.